Πώς είμαστε σήμερα. Σιγά σιγά περνάει η κακοκαιρία. Η Αττική ευτυχώς δεν βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων. Παρά τις προβλέψεις εχθές, το σύστημα κακοκαιρίας έφυγε αρκετά πιο νότια, με αποτέλεσμα και τα έντονα φαινόμενα να μην επηρεάσουν τον ομό Αττικής. Είχαμε κάποιες βέβαια βροχοπτώσεις, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό που δείχνει. Βέβαια, γιατί λέγαμε πολύ νερό το απόγευμα, πολύ νερό το απόγευμα. Δεν ήταν ακριβώς αποτυχημένα. Ήταν αποτυχία των προγνωστικών στοιχείων. Έφυγε αρκετά νότια το σύστημα. Επηρεάστηκε η νότια Πελοπόννησος, δηλαδή γενικότερα τα παράλια της Πελοπόννησου, και προς το Αιγαίο είχαμε τις περισσότερες βροχοπτώσεις. Αλλά η Αττική ευτυχώς δέχτηκε λίγα χιλιοστά βροχή. Ένας παλιός έμπειρος συνάδελφός σου έλεγε: πάνω από την Αττική είναι σαν το αυγολέμονο. Κόβει με το παραμικρό. Δεν είναι. Κατευθείαν. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα έτσι. Θυμίσω, αλλά αυτοί οι παλιοί τα ξέρανε αυτά. Τα ξέρανε αυτά, αλλά πριν μερικά χρόνια είχαμε και το θέμα της Μάνδρας με τις καταστροφές που είχαμε λίγα χιλιόμετρα πιο δυτικά. Έχουν αλλάξει τώρα και. Είναι δηλαδή αρκετά δύσκολη προγνωστικά η Αττική. Και πολλές φορές μας πετάει και εκτός και πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί. Και γι' αυτό, επειδή είχαμε και το χαλάζι τις προηγούμενες μέρες, αλλά είχαμε και. Καλύτερα να τρομάξει τον κόσμο παρά να μην τον ειδοποιήσει. Δεν είναι θέμα να τρομάξουμε τον κόσμο, είναι θέμα να ενημερώσουμε όπως δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία. Σήμερα τι λέει ο καιρός, Κλέρ? Σήμερα θα είναι ήπιος ο καιρός και για την Αττική. Δεν θα βρέξει δηλαδή. Θα έχουμε κάποιες βροχές μέχρι και το μεσημέρα, αλλά ήπιες βροχές. Είναι οι βροχές του βορείου ρεύματος, όπως λέμε στη μετεωρολογία. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλη αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Παρ' όλα αυτά όμως, κάποιες καταιγίδες έχουμε αυτή τη στιγμή στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Όπως επίσης και στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μα εδώ έχουμε και τηλέφωνο από τη Βόρεια Ελλάδα ότι συνέχεια βρέχει και εκεί. Ακριβώς. Είναι ήπιες οι βροχές. Δεν είναι, είναι υποτιστικές. Και σιγά σιγά βέβαια ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Δηλαδή από το μεσημεράκι και μετά πάμε σε μια βελτίωση, θα λέγαμε, του καιρού από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Παρ' όλα αυτά όμως, μέχρι και το μεσημέρι θα έχουμε τοπικές βροχές σε αρκετές υπηρετικές περιοχές και κάποιες καταιγίδες εδώ στα παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου, όπως επίσης και στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο, και χρειάζεται έτσι εκεί μια προσοχή. Οι άνεμοι σιγά σιγά θα γυρίσουν σε βοριάδες. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι μέσα στο Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι εντάσσεων 6, τοπικά 7 και προς το βόρειο Αιγαίο 8, τοπικά και 9 μποφόρ μέχρι και το μεσημέρι, και χρειάζεται έτσι μια προσοχή. Στο Ιόνιο θα παραμείνει ο νοτιάς με εντάσσεις γύρω στα 6, τοπικά και 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία έχει σημειώσει πτώση στη Βόρεια Ελλάδα. Κυμαίνεται τώρα το πρωί, προσεγγίζουμε τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσουμε αργά το μεσημέρι μέχρι και τους 21. Στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές ξεκινάμε από τους 13 με 17. Θα φτάσουμε γύρω στους 23 με 26 αργά το μεσημέρι. Και στα νησιά μας είμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στους 18 βαθμούς, για να φτάσουμε αργά το μεσημέρι τους 25 και εδώ με 26 βαθμούς Κελσίου, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές προς το ανατολικά νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Πάμε να δούμε για την περιοχή της Αττικής, όπου θα συνεχίσει ο βροχερός καιρός μέχρι και το μεσημέρι, με τα περισσότερα όμως φαινόμενα να είναι κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Είναι ποτιστικές βροχές, δεν θα έχουν ένταση, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Και αυτό γιατί έχει μπει πλέον ο βοριάς και η ατμόσφαιρα γίνει πιο ευσταθής. Βλέπετε χαρακτηριστικά στα ανατολικά τμήματα αργότερα θα προσεγγίσουμε 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία τώρα νωρίς το πρωί στο κέντρο της πόλης είμαστε γύρω στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε τους 24 με 25 στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε κάτι την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου και εδώ κατά διαστήματα έχουμε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις που είναι περισσότερες προς τα νότια κυρίως τμήματα. Αργότερα και εδώ ο καιρός θα αρχίσει σιγά σιγά να βελτιώνεται. Παρατηρήστε ότι και εδώ οι άνεμοι σιγά σιγά έχουν στραφεί σε βοριάδες 5 τοπικά 6 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα, προσεγγίζουμε ακόμη και τα 7. Και αυτό είναι και ο λόγος όπου η θερμοκρασία τώρα είναι σχετικά χαμηλή στο κέντρο της πόλης. Ξεκινάμε περίπου από τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 17 με 18 αργά το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από εκεί τώρα και μετά, αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος. Η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει και η βελτίωση αυτή θα κρατήσει και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο προς το τέλος της εβδομάδας να ξαναπροσεγγίζει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου σαν μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, ωραία Κλαρχέ μου, ευχάριστα. Καλημέρα. Τα νέα που μας είπες. Ευχάριστα. Ευχάριστα. Φθινοπορεινά. Ωραία. Ήπια βροχή, ρε παιδιά. Ωραία. Ακριβώς. Λίγη ωραία προσοχή τώρα να περάσει αυτό το κύμα. Να σου πω, θέλω, τώρα που αρχίζουν οι βροχές. Χάσαμε τα μαθήματα, κύριε Κλέαρχε. Χάσαμε τα μαθήματα, αλλά δώσαμε μεγαλύτερη. Η Μουχρίτσα έμαση και ο Δάκος δεν θα μάθουμε. Παραμονεύουνε. Θα επανέλθουμε, επειδή δώσαμε μια προτεραιότητα στις κακοκαιρίες που ερχόντουσαν, ας πούμε, που ήταν κάπως δυνατές και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σιγά-σιγά. Όταν δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο καιρικό ενδιαφέρον. Ό,τι μας πει ο επιστήμονας. Θα πάμε και στα μαθήματα, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.